Γεια σας, εδώ είμαστε πάλι με άλλο ένα unboxing. Μόλις χτες παρουσιάστηκε το νέο Xiaomi Mi Mix και το Mi Note 2. Εγώ έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή το Mi Max, την προηγούμενη έκδοση, αρκετό καιρό κυκλοφορεί. Το συγκεκριμένο είναι η έκδοση 32GB με τα 3GB RAM. Όπως λέει το όνομά του είναι Max. Το συγκεκριμένο είναι 6,44 inches. Η αγορά έγινε από Gearbest. Εδώ μπορούμε να δούμε μερικά από τα διαθέσιμα μοντέλα που έχουν. Το συγκεκριμένο βγαίνει σε 3 εκδόσεις, συγγνώμη 4, την 128GB, την 64, την 32 που έχω στα χέρια μου και την 16. Η 16 έρχεται με 2GB RAM. Η 32 και 64 έρχεται με 3GB RAM και η 128 που είναι το top μοντέλο τους έρχεται με 4GB RAM. Κάτω θα έχω και στο description affiliate code όπου μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας μέσω του link. Δεν είναι κόπος για σας, ούτε σας χρεώνει κάτι παραπάνω, απλά με βοηθάτε και εμένα να κάνω περισσότερα unboxing στο μέλλον. Ας δούμε λοιπόν το κουτί μας. Εξωτερικά βλέπουμε μερικά από τα χαρακτηριστικά του. LTE είναι η frequency που χρησιμοποιεί. 6,44 Full HD οθόνη. Φοράει τον Snapdragon 650 εξαπύρνω στα 1,8 GHz. Έχει μεταλλική κατασκευή με 2,5D μπροστινό πάνελ. Έχει 4850 mAh μπαταρία, 16MP οπίσθια κάμερα και 5MP εμπρόστια. Φυσικά τρέχει MIUI και έχει και αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος. Ας δούμε λοιπόν τι περιέχει η συσκευασία μας. Αρχικά λοιπόν, ανοίγοντας τη συσκευασία βλέπουμε το κινητό. Το συγκεκριμένο το πήρα σε χρυσό. Είχα ξαναχρησιμοποιήσει το Redmi Note 2 σε χρυσό και ήταν αρκετά όμορφο. Ας δούμε λοιπόν τι άλλο περιέχει η συσκευασία. Έχει manual, το οποίο υποθέτω είναι και στα αγγλικά αλλά και στα κινέζικα. Έχει το SIM card tray remover, θα το χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Περιέχει φορτιστή, δυστυχώς όχι ταχείας φόρτισης. Το κινητό το συγκεκριμένο υποστηρίζει quick charge, αλλά έχω την εντύπωση του φορτιστής δεν είναι για quick charge. 0,5 A. Και φυσικά έχουμε το καλώδιο φόρτισης από την Xiaomi και συγχρονισμού. Στη συσκευασία δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά είναι λοιπόν. Ας τα αφήσουμε στην άκρη να δούμε. Εδώ έχουμε λοιπόν στα χέρια μας το Xiaomi Mi Max. Το συγκεκριμένο είναι με 6,44 inches διάμετρο οθόνης, IPS LCD, 16 εκατομμύρια χρώματα
είναι ανάλυση η οθόνη μας. Το συγκεκριμένο είναι Full HD και έχει 342 ppi, pixel δηλαδή, per inch. Είναι multi-touch εννοείται, καθώς και φοράει Gorilla Glass 4. Ας δούμε λοιπόν περιμετρικά λίγο τη συσκευή μας. Στο εμπρόστιο τμήμα βλέπουμε έχουμε τα κουμπιά touch capacity που είναι αφής, το πίσω, το κεντρικό μενού και το home button αριστερά. Στο επάνω μέρος έχουμε την κάμερα 5MP με F2 αριθμό διαφράγματος. Έχουμε το ακουστικό μας στη μέση, τον αισθητήρα φωτισμού για αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας και δίπλα ακριβώς έχουμε το notification LED τέρμα δεξιά. Στο πίσω μέρος έχουμε την κάμερα 16MP με αριθμό διαφράγματος 2 όπως και μπροστά. Έχουμε dual LED flash ακριβώς στη δεξί του μέρος και ακριβώς από κάτω στη μέση έχουμε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων και το logo της Xiaomi στο κάτω μέρος. Στο επάνω τμήμα βλέπουμε έχουμε την υποδοχή ακουστικών 3,5mm jack, έχουμε την υπέρθρες ακτίνες που μπορεί να χρησιμεύσει σαν remote control και δίπλα ακριβώς έχουμε το μικρόφωνο της κάμερας. Στο κάτω μέρος έχουμε λοιπόν, δεν είναι για τα δύο ηχεία, έχουμε δεξιά το ηχείο μας και αριστερά το μικρόφωνο κλήσεων ομιλίας, καθώς και στη μέση έχουμε το micro USB για καλώδιο συγχρονισμού και φόρτισης. Στο δεξί μέρος όπως κοιτάμε τη συσκευή έχουμε κάτω ακριβώς από το αυξομοίωση ένταση έχουμε και το power button και δεξί τμήμα έχουμε μόνο την υποδοχή SIM. Ας δούμε λοιπόν, ας τρέξουμε λίγο μερικά τεστ, benchmark, να δούμε τη συσκευή μας πως μπορεί να ανταποκριθεί. Αρχικά να πούμε ότι φοράει το Snapdragon 650 στα 1,8 GHz. Βλέπουμε εδώ μερικά χαρακτηριστικά του. Έχει 3 GB RAM το συγκεκριμένο. Φοράει τα Android 6 με MIUI φυσικά. Η μπαταρία του είναι 4850 mAh. Μερικές από τις θερμοκρασίες του. Έτσι μερικά χαρακτηριστικά στα γρήγορα. Να δούμε λίγο τι αισθητήρες φέρει. Έχει λοιπόν accelerometer sensor, έχει light sensor, έχει όλα αυτά εδώ που βλέπετε λοιπόν. Με ένα GPS test που του έκανα πιάνει αρκετά γρήγορα δορυφόρους χωρίς κανένα πρόβλημα. Ας δούμε λοιπόν πως τα πάει στο AnTuTu. Αρχικά να δούμε, να κλείσουμε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν στο background και ας του κάνουμε το test.
Εδώ βλέπουμε λοιπόν τη βαθμολογία του Xiaomi Mi Max. 32 GB ROM με τα 3 GB RAM. Είναι 77.731 λοιπόν. Θα πήγε αρκετά καλά. Μπορούμε να δούμε λίγο και τη βαθμολογία γενική κατάταξη. Είναι λίγο κάτω από το Meizu Pro 5 και το iPhone 6 και λίγο πάνω από το Nexus 6. Αυτά λοιπόν με το Xiaomi Mi Max στο AnTuTu. Ας δούμε λοιπόν πως θα πάει στα παιχνίδια. Αυτό λοιπόν ήταν το Xiaomi Mi Max